Καλησπέρα Με χαρά σα καλωσορίζω στο συμπόσιο μα, το διεπιστημονικό, με τον τίτλο, τον κεντρικό τίτλο Χειραφέτηση σχέσεις κυριαρχία στο εργασιακό περιβάλλον, τι έμφυλε αλληλεπιδράσει, την πολιτική και την εκπαίδευση. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να περάσουμε στο δεύτερο μέρος του διαδικτυακού συμποσίου μας με τίτλο «Χειραφέτηση. Σχέσεις κυριαρχίας στο εργασιακό περιβάλλον. Τις έμφυλες αλληλεπιδράσεις, την πολιτική και την εκπαίδευση». Είχαμε ήδη ε, την ευκαιρία να ακούσουμε τον καθηγητή, τον δόκτορα Ανδρέας Τσίκ, επίσης τον κύριο Βίγκλερ για τη χειραφέτηση την παιδαγωγική, για την πολιτική χειραφέτηση και ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος με την κυρία Μαρία Στρατηγάκη για τη σεξουαλική παρενόχληση, έμφυλες σχέσεις κυριαρχίας στο εργασιακό περιβάλλον. Στο δεύτερο μέρος, λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, θα είναι κοντά μας η κυρία Θέκλα Πετρίδου, είναι ψυχολόγος συγγραφέα από την Λευκοσία. Σας ακούμε, επαναλαμβάνω τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο σας, «Νάρκηση και συνεξαρτόμενη στις προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις, θήτες και θύματα. Σας καλησπερίζω. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετέχω στο συνέδριο και φυσικά τον καθηγητή τον κύριο Μπάρο. Μπορώ να μοιραστώ την παρουσίαση μαζί σας. Παρακαλούμε. Okay. Λοιπόν, είναι μακρόσυρτος ο, ο τίτλος της παρουσίασης, άρα θα μπούμε κατευθείαν στην παρουσίαση την ίδια όπως τον έχετε πει, είναι νάρκηση και συνεξαρτώμενη στις προσωπικές και επαγγελματικέ σχέσεις, θύτες και θύματα. Υποδούλωση στο όνομα της αγάπης και της επαγγελματική επιβίωσης, χειραφέτηση με όχημα την προσωπική ανάπτυξη και ενδυνάμωση. Ε, χαίρετε ξανά είμαι η Θέκλα Πετρίδου, έχετε διαβάσει το βιογραφικό που έχω στην ιστοσελίδα μου και εδώ και πολύ καιρό δεν το έχω ανανεώσει. Είμαι ψυχολόγος κλινικής και κοινωνικής κατεύθυνσης και έχω ιδιαίτερο κλινικό και συγγραφικό ενδιαφέρον στις ανθρώπινες σχέσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εποχή μας. Εργάζομαι εδώ και 25 χρόνια αδιαλείπτως στις εφαρμογές της επιστήμης της ψυχολογίας και όπως αναφέρατε, επιπλέον από τη συμβουλευτική και τη ψυχοθεραπεία, γράφω ψυχοεκπαιδευτικά άρθρα και βιβλία και διατηρώ ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι στο YouTube, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 65.000 περίπου συνδρομητέ και περί τα 24 εκατομμύρια θεάσει και είναι ένα αρκετά δυνατό κανάλι ψυχοεκπαίδευση στα ελληνικά. Και αυτό, όπω η παντεγκήση μου δίνει την ευχαίρεια και την ευκαιρία να συνομιλώ κυριολεκτικά με χιλιάδε ανθρώπων που μιλάνε ελληνικά κυρίω τόσο από την Κύπρο όσο και από την Ελλάδα και από τους Έλληνες του εξωτερικού. Ε, το 2019 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός α, το βιβλίο μου Ψυχολογικός Πόλεμος νομίζω το έχω εδώ να σας το δείξω αυτό είναι το βιβλίο μου Ψυχολογικός Πόλεμος το οποίο είναι το πρώτο βιβλίο στην ελληνική γλώσσα το οποίο εισάγει, εξηγεί και αναλύει όρους όπως Mobbing όρος Mobbing σημαίνει εργασιακός εκφοβισμός ή παρενόχληση. Είναι το bullying στο χώρο της εργασίας. Τον όρο gaslighting, που σημαίνει να βγάζεις τρελό κάποιον και να τον κάνεις να πιστέψει πως είναι τρελός, ενώ Είτε. του κάνεις ψυχολογικό πόλεμο, με σκοπό να του σπάσει το ηθικό του και να τον υποδουλώσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί σε μία σχέση, μπορεί όμως να συμβεί και σε μια, σε μια ερωτική σχέση, αλλά και σε μια εργασιακή σχέση, όπως επίσης και σε μια οικογενειακή σχέση. Η επικριτικότητα, δηλαδή το να κάνεις συνεχώς παρατηρήσεις τον άλλον και να τον κάνεις να νιώθει άσχημα για τον εαυτό του, με σκοπό να τον μειώσεις, να τον συρρυκνώσεις και να τον υποδουλώσεις, επίσης είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου. Το stonewalling, είναι στα αγγλικά όρος αυτός, στα ελληνικά σημαίνει τιμωρία της σιωπή, δηλαδή ενώ έχεις μία επικοινωνία με έναν άνθρωπο στο επίπεδο της σχέσης που έχετε, είτε ερωτικό, είτε προσωπικό, είτε επαγγελματικό, αυτός ο άνθρωπος να σταματήσει ξαφνικά να σου μιλάει, να σου κρατάει μούτρα δηλαδή, να σε συναντάει και να μην σε χαιρετάει, να το ρωτάς κάτι και για να μην σου απαντάει. Έχει όνομα αυτό, ονομάζεται τιμωρία της σιωπή. Όρους όπως τη χειρητικότητα, η οποία είναι ακριβώ η χειραγώγηση, που υποθέτω, εικάζω ότι με τη χειραφέτηση προσπαθούμε να ξεφύγουμε από τη χειραγώγηση. Ορθά. Το ghosting σημαίνει να εξαφανίζουμε χωρίς εξηγήσει από μια σχέση. Όχι απλώς να μην μιλάω στον άλλο, αλλά να εξαφανιστώ προσωπού να γίνω σαν φάντασμα. Και το shaming, το οποίο σημαίνει να κάνει ένας άνθρωπος τον άλλον άνθρωπο να ντρέπεται και να νιώθει ενοχές. Το βιβλίο μου λοιπόν αυτό, Ψυχολογικός Πόλεμος, εισάγει πολλούς καινούριου όρους στην ελληνική βιβλιογραφία που έρχονται να βάλουν όνομα και να δώσουν νόημα σε αυτό που βιώνουμε οι άνθρωποι στις μεταξύ μας σχέσεις. Παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον τις προηγούμενες εισηγήσεις και κυρίως αναφέρομαι στην προηγούμενη πριν από μένα εισηγήση εγώ έχω ξεφύγει από τον όρο της μεταφεμινίστριας, υπήρξα φεμινίστρια στα φοιτητικά μου χρόνια, υπήρξα μεταφεμινίστρια στην πρώτη μου νεότητα και τώρα στη μέση ηλικία έχω ξεφύγει εντελώς και από το μεταφεμινισμό και είμαι σε ένα χώρο, μιλάω ως clinician, ως κλινικός ψυχολόγος, αλλά και ως επιστήμονας, είμαι σε ένα χώρο που πλέον δεν διαχωρίζω καν το φύλλο. Βλέπω τους ανθρώπους ως ξεχωριστές ιδιαίτερες προσωπικότητες που στον κάθε άνθρωπο μπορεί να συμβεί κάτι αρνητικό, κάτι κακοποιητικό, κάτι άσχημο. Χωρίς να μειώνω και να υποτιμώ τους αγώνες των φεμινιστριών του πρώτου κύματος, του δεύτερου κύματος και του τρίτου κύματος. Λοιπόν, όπως έχετε αναφέρει στην παρουσίασή μου, είμαι συγγραφέας και επίσης γράφω πολλά άρθρα τα οποία συνήθως δημοσιεύονται στον καθημερινό τύπο ή στον εβδομαδιαίο τύπο και στο διαδίκτυο τώρα. Δεν είμαι ακαδημαϊκός. Ένα από τα πρώτα τέτοια άρθρα που φιλοξενήθηκαν στον εβδομαδιαίο τύπο, το οποίο είχα γράψει 20 χρόνια πριν, είχε τίτλο «Η αδικία προκαλεί κατάθλιψη». Ήταν τότε ακριβώς που είχα αρχίσει να καταλαβαίνω στην πράξη, στην κλινική πράξη, πως όντως η αδικία, οποιοδήποτε είδους αδικία, η καταπίεση, προκαλεί κατάθλιψη και όχι μόνο. Όταν συστηματικά στη ζωή σου αδικήσε, όταν είσαι θύμα οποιασδήποτε μορφής ψυχικής, κοινωνικής, οικονομικής, εργασιακής, έμφυλης, σεξουαλικής βίας, τότε αρρωσταίνεις εντός αγωγικών, ψυχοσωματικά, αρρωσταίνεις ψυχικά, και πολλές φορές ακόμα και σωματικά. Πάρα πολλές έρευνες στον τομέα της ψυχολογίας της υγείας επαληθεύουν αυτό τον ισχυρισμό που μόλις έκανα. Ότι όταν καταπιεζόμαστε ψυχικά, τότε αρρωσταίνουμε ψυχικά, ψυχοσωματικά και σωματικά. Όταν ένας άνθρωπος θυματοποιείται σε μία διαπροσωπική σχέση, τότε επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα της ζωής του και η ψυχική του ισορροπία. Γιατί όμως οι άνθρωποι γίνονται κακοποιητές ή θύτες? Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει κακοποιητής. Ένα παιδί που γεννιέται φέρει μαζί του ένα γενετικό υλικό το οποίο εκτός του ότι το προδιαθέτει εάν καταπιεστεί ή κακοποιηθεί να αναπτύξει συγκεκριμένες ψυχικές διαταραχές Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος που γεννιέται φέρει μαζί του γενετικές προδιαθέσεις ώστε όταν περάσει άσχημα, όταν καταπιεστεί, όταν κακοποιηθεί μέσα σε μια διαπροσωπική σχέση, είτε αυτή είναι ερωτική σχέση, είτε αυτή είναι επαγγελματική σχέση, να αναπτύξει συγκεκριμένες ψυχικές διαταραχές. Κάποιο θα πάθει κατάθλιψη, άλλος μπορεί να πάθει κρίσης πανικού, Άλλος μπορεί να πάθει οποιοδήποτε άλλο ψυχικό σύμπτωμα ή ψυχική διαταραχή. Πέρα λοιπόν από τις προδιαθέσεις για ψυχικές διαταραχές, το γενετικό υλικό, το DNA που φέρνει μαζί το ένα παιδί, δίνει στο κάθε παιδί κάποια ακατέργαστα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στην προσωπικότητα. Ακατέργαστα. Τα οποία ανάλογα με τη διαπαιδαγώγηση, και πάμε τώρα στην, στην, στην εισήγηση που έγινε σε σχέση με τη διαπαιδαγώγηση, με τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, την επιλογή του με βάση την ελεύθερη βούλησή του, θα διαμορφώσουν το τι είδου προσωπικότητα θα έχει στην ενήλικη ζωή του. Με πιο απλά λόγια. Αν ένα παιδί μεγαλώσει σε ένα υγιές και ασφαλές συναισθηματικά περιβάλλον, με που το φροντίζουν σωματικά, αλλά και ψυχικά και πνευματικά. Το πιο πιθανόν να εξελιχθεί σε έναν ενήλικα άνθρωπο που να σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους και να μπορεί να συνδέεται υγιώς με τον εαυτό του και με τους άλλους. Αν ένα παιδί πάλι μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου δέχεται ψυχική βία, είτε μέσω αυστηρής και τιμωρητικής διαπαιδαγώγησης, είτε μέσω εμφανούς σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης, είτε μέσω ψυχικής παραμέλησης, που η ψυχική παραμέληση ονομάζεται στις μέρες μας η αθέατη κακοποίηση, δηλαδή δεν σου κάνει κάποιος κάτι κακό, σε παραμελεί. Τότε το παιδί αυτό τραυματίζεται ψυχικά. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ε, ότι ο όρος τραύμα, από ό,τι μου έχουν πει, γιατί εγώ δυστυχώς δεν γνωρίζω καλά τη γερμανική γλώσσα πολύ, ελάχιστα γνωρίζω τη γερμανική γλώσσα, ότι ο όρος τραύμα στη γερμανική γλώσσα έχει μια πολύ βαθύτερη έννοια από ότι ο όρος τραύμα στην ελληνική γλώσσα. Θα μου το πείτε μετά στη συζήτηση αν όντω ισχύει αυτό. Άρα λοιπόν, όταν ένα παιδί βιώσει όλα αυτά που προανέφερα, τραυματίζεται ψυχικά. Έχει ένα βαθύ τραύμα μέσα. Ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, με τον οποίο ένα παιδί χωρίς έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση θα διαχειριστεί το τραύμα. Όταν λέμε συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας, μιλάμε για τρόπους που βρίσκει ο εγκέφαλος ενός παιδιού για να μπορέσει να, το, να του προστατεύσει από τον πόνο. Είναι μηχανισμοί άμυνας οι οποίοι είναι συμβιβαστικοί, ακριβώς επειδή είναι χρήσιμοι όταν συμβαίνουν τότε που κακοποιείται το παιδί, αλλά επειδή συνεχίζουν να παραμένουν στη λειτουργικότητα του ανθρώπου, το εμποδίζουν στην ενήλικη του ζωή να δρά υγιώς. Ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, με τον οποίο ένα παιδί χωρίς έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση θα διαχειριστεί το τραύμα, θα καθορίσει αν αυτό μεγαλώνοντας θα εξελιχθεί σε θήτη ή σε θύμα. Σε ενάρκησο ή συνεξαρτώμη χρησιμοποιώ τον όρο θήτης και βάζω απέναντι τον όρο νάρκισος. Χρησιμοποιώ τον όρο θύμα και βάζω δίπλα τον όρο συνεξαρτόμενος. Και θα εξηγήσω στη συνέχεια πώς και γιατί. Τι σημαίνει ο όρος νάρκισος. Ο όρος νάρκισος χρησιμοποιείται στις μέρες μας όχι μόνο για να ονομάσει τους ανθρώπους εκείνους που, τα, που πληρούν τα κριτήρια για διάγνωση ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας με βάση τον DSM-5. Το DSM-5 είναι το Αμερικάνικο Σύστημα α, 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 Ταξινόμησης Ψυχικών Διαταραχών. Το αντίστοιχο ευρωπαϊκό είναι το ICD-11. Ε, όταν λέμε ναρκισιστός δεν εννοούμε μόνο όσους πληρούν τα κριτήρια για να έχουν μια επίσημη διάγνωση ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας, αλλά εννοούμε και όλους τους ανθρώπους που σαν κύριο στοιχείο της προσωπικότητας και της δράσης τους έχουν το να λειτουργούν και χωρίς ενσυναίσθηση. Τους ανθρώπους εκείνους που υποδουλώνουν τους άλλους γύρω τους, συντρόφους, τα παιδιά τους, τους υφιστάμενους, τους συναδέλφους και γενικότερα όποιον βρεθεί στο δρόμο τους. Η νάρκηση υποδουλώνουν ή προσπαθούν να υποδηλώσουν τους άλλους. Η νάρκηση είτε μεγαλομανής είτε ευάλωτη, είτε, και καλυμ... είτε φανερή είτε και καλυμμένη. Υπάρχουν δύο ειδών νάρκηση. Αυτοί οι οποίοι είναι ξεκάθαρα νάρκηση, το δείχνουν ότι έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και ότι νομίζουν ότι αυτή είναι και κανείς άλλος και φαίνεται ξεκάθαρο ο ναρκισισμός τους και η άλλη είναι η αφανής νάρκηση, η ευάλωτη νάρκηση και καλυμμένη νάρκηση που παρουσιάζονται ως ευαίσθητοι άνθρωποι, παρουσιάζονται ως κατανοητικοί άνθρωποι, αλλά στην πραγματικότητα εξακολουθούν να έχουν αυτό το στόχο να υποδουλώνουν τους άλλους. Οι νάρκης είναι άνθρωποι που κύριο μέλημα και στόχο έχουν να επιτύχουν τα εγωκεντρικά τους συμφέροντα, χρησιμοποιώντας τους άλλους σαν εργαλεία και μέσα διαχείρισης των αρνητικών τους συναισθημάτων. Χρησιμοποιούν τους άλλους σαν αποδιοπομπέους τράγους... για οτιδήποτε πάει στραβά. Ένας Νάρκησος δεν αναλαμβάνει ποτέ ουσιαστικά την ευθύνη... για οτιδήποτε. Χρησιμοποιούν τους άλλους σαν κάλαθους σκουπιδιών... για να πετάνε τα αρνητικά συναισθήματα που δεν αντέχουν... και επίσης φορτώνουν τους άλλους με τις δικές τους ευθύνες και υποχρεώσεις. Ένα βασικό στοιχείο του ναρκισισμού είναι ότι οι ναρκισσοί δεν αντέχουν τα αρνητικά συναισθήματα και χρησιμοποιούν τους άλλους για να μετριάσουν τα δικά τους αρνητικά συναισθήματα. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Μήπως ένα προϊστάμενο που σας έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη ή έναν πρώην σύντροφο που σας τράγγισε συναισθηματικά και μετά σας πέταξε σας λεμονόκουπα ή ένα γονιό που έβγαζε όλα τα νεύρα του επάνω σας. Ελπίζω πως όχι, αλλά δυστυχώς οι νάρκηση βρίσκονται παντού γύρω μας και η εποχή που ζούμε, η ηλιστική, ευνοεί τον πολλαπλασιασμό τους. Πάμε να εξηγήσουμε τώρα τι σημαίνει όρος συνεξαρτόμενος. Ο όρος συνεξαρτόμενος είναι ένας όρος που προέκυψε από το έργο των πολύ γνωστών ομάδων αυτοβοήθειας 12 βημάτων, που συνήθως τις γνωρίζουν με τα αρχικά AA, ανώνυμοι αλκοολικοί, ανώνυμους αλκοχόλικ, ανώνυμους αντίχτυφ κλπ. Που περιγράφει έναν άνθρωπο, το συνεξαρτώμενο, ο οποίο ω συμβιβαστική άμυνα στα τραύματα που δέχθηκε στην παιδική του ηλικία, αναπτύσσει έναν τρόπο συνδεσιμότητας που τον καθιστά θύμα του οποιοδήποτε σου βρεθεί στο δρόμο του. Οι συνεξαρτόμενοι άνθρωποι νιώθουν πως αποκτούν αξία και νόημα στη ζωή τους μόνο όταν είναι χρήσιμοι ή υπηρετούν τους άλλους. Ονομάζονται και people pleasers ή υπερβολικά ενσυναισθητικοί empaths. Η αντίδραση αυτή των συνεξαρτώμενων είναι η εκδιαμέτρου αντίθετη αντίδραση ή συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας στο αδιαχείριστο τραύμα, μια ελληματική παιδική ηλικία και διαπαιδαγώγηση. Ο Νάρκησο αντιδρά στο τραύμα με το να γίνει ένα ακόμη μεγαλύτερο κακοποιητή και ο συνεξαρτώμενο με το να γίνει ένα ευάλωτο και πρόθυμο θύμα. Η θεώρηση, αυτών, η θεώρηση αυτή των δυναμικών των διαπροσωπικών σχέσεων είναι σχετικά πρόσφατη στη ψυχολογία. Εδώ θέλω να, να, να υπενθυμίσω ότι η ψυχολογία είναι μια μικροκοινωνική επιστήμη σε αντίθεση με την κοινωνιολογία για παράδειγμα που είναι μια μακροκοινωνική επιστήμη και η ψυχολογία κοιτάζει τα φαινόμενα στην ανθρώπινη ζωή μέσα από το επίπεδο του ατόμου και της διαδικής σχέσης και όχι τόσο όσο ασχολείται η κοινωνιολογία με μεγαλύτερα ομαδικά κοινωνικά φαινόμενα. Άρα, το να βλέπουμε έτσι τις διαπροσωπικές σχέσεις είναι σχετικά πρόσφατο στη ψυχολογία και έχει ψυχοδυναμικές και συστημικές ρίζες στην κατασκευή της αυτή η θεωρία. Η θεωρία η οποία βλέπει τις προβληματικές ανθρώπινες σχέσεις ως σχέσεις κακοποίησης, ως σχέσεις θύματων και θήτη και θυμάτων, ναρκησού και συνεξαρτόμενου. Η παιδική ηλικία και ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώσαμε καθώς όμως και η δική μας αντίδραση άμυνα στο ότι βιώσαμε, διαμορφώνει την ψυχική και σχεσιακή πραγματικότητα μας στο παρόν. Αυτό δείχνει ακριβώς την ψυχοδυναμική προέλευση αυτής της θεώρησης, γιατί η ψυχοδυναμική θεωρία εστιάζει στην παιδική ηλικία ως την, το, το βασικό χώρο από τον οποίο προέρχονται οποιασδήποτε δυσλειτουργίες στην ενηλική ζωή. Θα επικεντρωθούμε σε αυτή την παρουσίαση σε δύο πεδία στα οποία συναντάμε τη δυναμική αυτή. Το ένα είναι οι ερωτικέ σχέσει και το άλλο οι εργασιακέ σχέσει. Πώ είναι ένα ναρκισό σε μια ερωτική σχέση. Σε μια ερωτική σχέση, ένα ναρκισό θα υποδουλώσει ένα συνεξαρτώμενο, ούτω ώστε να τον χρησιμοποιήσει για να λαμβάνει ναρκιστική παροχή. Ναρκιστική ξαπλά είναι όρο στα αγγλικά. Συναισθηματική τροφή δηλαδή για να νιώσει πλήρη εσωτερικά. Οι νιώθουν ένα εσωτερικό κενό, το οποίο αδυνατούν να γεμίσουν μόνοι τους, λόγω του, του ότι είναι απρόθυμοι να κάνουν τη σκληρή πνευματική εργασία που απαιτείται, προκειμένου να επουλωθεί ένα ή περισσότερα βαθιά ψυχικά τραύματα. Η νάρκηση αντιτίθενται ακόμη και στην ιδέα της ψυχοθεραπείας ή ψυχοεκπαίδευσης, όταν λέμε ψυχοθεραπεία, εννοούμε τις συνεδρίες, τις ατομικές συνεδρίες με ένα ψυχολόγο προκειμένου να διαχειριστούμε κάποια ζητήματα που μας απασχολούν. Και όταν λέμε ψυχοεκπαίδευση, μιλούμε για τις δημόσιες ομιλίες, για τα βιβλία, για τα βίντεο στο YouTube, για παράδειγμα, τα οποία δίνουν γενικές γνώσεις ψυχολογίας στους ανθρώπους, ώστε να τους δώσουν εφόδια για να μπορέσουν να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και τον κόσμο και να διαχειριστούν καλύτερα τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους. Η νάρκηση, όπως είπα προηγούμενος, αντιτίθενται ακόμη και στην ιδέα της ψυχοθεραπείας ή ψυχοεκπαίδευσης και θεωρούν τους ψυχολόγους τσαρλατάνους και την ψυχοθεραπεία χρειάστη. Κάποιες φορές παρόλα αυτά, μπορεί με περισσή και χειραγώγηση βεβαίω να προσπαθήσουν να μετατρέψουν μια θεραπευτική σχέση σε ένα εργαλείο επιβολής και επικράτησης. Αυτό παρατηρείται συνήθω στι θεραπείε ζευγαριών. Δηλαδή, σε θεραπείε ζευγαριών που ο ένα είναι θήτη και ο άλλο είναι θύμα μέσα στο ζευγάρι, ο Νάρκησο μπορεί να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την ψυχοθεραπεία για να επιβληθεί ακόμη περισσότερο στο συνεξαρτόμενο. Δηλαδή, μπορεί να προσπαθήσει να πάρει με το μέρο του εντό εισαγωγικών τον θεραπευτή, να εντυπωσιάσει τον θεραπευτή, προκειμένου να στρέψει τον θεραπευτή εναντίον του συνεξαρτόμενου συντρόφου του που είναι και το θύμα του. Πώ είναι ένα συνεξαρτόμενο στι ερωτικέ σχέσει, Σε μια ερωτική σχέση, ο συνεξαρτώμενος θα νιώσει έλξη και θα επιδιώξει να συνδεθεί με έναν ναρκισό, επειδή ακριβώ έτσι νιώθει οικία. Του φαίνεται φυσικό να του κακοφέρνεται ένα σύντροφο, όπω ακριβώ του κακοφέρνονταν ίσω οι γονεί του. Ή να τον παραμελεί ψυχικά και συναισθηματικά, να τον επικρίνει να προσπαθεί να το βγάλει τρελό, να του κάνει δηλαδή gaslight. Ο είναι δεν αντιλαμβάνεται πω στην ουσία είναι υποδουλωμένο στα θέλου του συντρόφου του, ούτε φυσικά πω κακοποιείται, έστω και αθέατα. Σπέβδει να δικαιολογήσει τι όποιε συμπεριφορέ του άρχισου και αναλαμβάνει την ευθύνη για όλα τα κακοσκήμενα, προσπαθώντα πάση θυσία να διατηρήσει αυτή τη σχέση μέσα στην οποία σχέση ο συνεξαρτώμενος νιώθει ότι αποκτά, αποκτάει οντότητα ο ίδιος. Οι συνεξαρτόμενοι δεν μπορούν να υπάρξουν μόνοι τους. Το δικό τους εσωτερικό κενό γεμίζει τεχνητά όταν ασχολούνται αποκλειστικά με το να υπηρετούν και να ικανοποιούν τους άλλους. Πάμε τώρα στις εργασιακές επαγγελματικές σχέσεις και να δούμε πώς λειτουργεί ένας νάρκιστος στο εργασιακό περιβάλλον. Σε ένα εργασιακό περιβάλλον, ο θα προσπαθήσει να επιβληθεί στου υπόλοιπου. Θα χρησιμοποιήσει την επιφανειακή γοητεία που διαθέτει, καθώς και τη χειριστικότητα και τον gaslighting, προκειμένου να δημιουργήσει τέτοιε δυναμικέ σχέσει με του υπόλοιπου, ώστε αυτοί να δουλεύουν για αυτόν ή και να ταλαιπωρούνται από εκείνον, προσφέροντα του σαδιστική ευχαρίστηση. Η Νάρκηση χρειάζονται συνεχώς ναρκιστική παροχή, ναρσιστική supply, να τους διαβεβαιώνουν διαρκώς οι γύρω τους για το πόσο σπουδαίοι και τρανοί είναι, ή να συγκρούνται μαζί τους. Ναι, ακόμη και η σύγκρουση και η αντιπαράθεση τρέφει το άρρωστο εγώ ενός ναρκισσού. Έτσι οι το προστοστατούν στο να δημιουργούν κλίκες και φατρίες σε ένα εργασιακό χώρο να προκαλούν διχασμούς και παρεξηγήσεις μέσω της τριγωνοποίησης, το triangulation είναι η μέθοδος εκείνη που έχει χρησιμοποιήσει η Μεγάλη Βρετανία ως απεικιοκρατική δύναμη, το διέρει και βασίλευε, δηλαδή βάζεις λόγια στον ένα, βάζεις λόγια στον άλλο, κάνει τους άλλους να τσακωθούν μεταξύ τους, προκειμένου εσύ να Και μέσω του κοτσουμπολιού, η Νάρκηση διαδίδουν φήμες για τους άλλους εργαζόμενους, και απομονώνουν εκείνους που είναι πιο ευάλωτοι στο mobbing. Είπαμε και προηγούμενο: το mobbing είναι το bullying στον εργασιακό χώρο. Ποιοι είναι ευάλωτοι στο mobbing. Αυτοί που είναι πιο ήπιες προσωπικότητες και εκείνοι που διαπρέπουν στην εργασία τους. Όσο πιο πολύ ξεχωρίζεις την εργασία σου, είτε για τις επιδόσεις ή τις αποδόσεις σου, είτε για την εμφάνιση σου και τη συμπάθεια των υπολείπων, τόσο πιο πολύ θα αποτελέσει στόχο mobbing από έναν άρχισο και την παρέα του. Πώ λειτουργούν οι συνεξαρτόμενοι στι εργασιακέ σχέσει. Από την άλλη πλευρά, οι συνεξαρτόμενοι σε ένα χώρο εργασία θα σπεύσουν να συνταχτούν με του ναρκισσού, είτε κάνοντα του τα θελήματά του και αναλαμβάνοντα τι ευθύνε του, είτε τρέφοντα τον άρρωστο εγωισμό του, δικαιολογώντα τι όποιε ατασταλίε και συμπεριφορέ του. Οι συνεξαρτόμενοι συχνά παίζουν τον ρόλο του απαθού παρατηρητή. Έχετε υπόψη σα τον bystander effect, και έχει αναφερθεί και και στην πρώτη παρουσίαση για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν παίρνουν μέρος. Μένουν απαθώς και παρατηρούν άλλους να κακοποιούνται. Που ενώ παρατηρούν συναδέλφους τους να δικούνται, δεν τολμούν να αντιταχθούν στην όποια κακοποίηση και να σηκώσουν ανάστημα απέναντι στον ΤΑΗ, τον Νάρκισο, ο οποίος Νταΐς και Νάρκισος ενορχιστρώνει την εργασιακή παρενόχληση, δηλαδή το Μόπι. Συχνά, δε, παίζουν και το ρόλο του θύματο οι συνεξαρτόμενοι, το οποίο αντί να αντιμετωπίσει δυναμικά το θήτη του, προσπαθεί με πλάγιου και παθητικού τρόπου να αποφύγει την οργή του, αναλαμβάνοντα έτσι υποσυνείδητα την ευθύνη και την κακοποίηση που υφίσταται. Οι συνεξαρτόμενοι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα νομικά όπλα που έχει στη διάθεση το κάθε εργαζόμενο με βάση την νομοθεσία τη χώρα στην οποία βρίσκεται και τον κανονισμό τη επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Θα υπομένουν μαρτυρικά και στοικά όλο αυτό που τους συμβαίνει, λέγοντας και πιστεύοντας πως δεν μπορούν να κάνουν κάτι και προκειμένου να επιβιώσουν επαγγελματικά και οικονομικά, οφείλουν να υπομένουν να αυτή τη συνθήκη. Πώς μπορούν λοιπόν να ξυπνήσουν οι σκλάβοι. Πώς μπορούν να χειραφετηθούν οι υποδουλωμένοι σύντροφοι και εργαζόμενοι πώς ανατρέπεται η δυναμική αυτή, η δυναμική δηλαδή του να είναι ένα θήτης και άλλο θύμα, με τη βοήθεια της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας, μέσα από την ψυχοεκπαίδευση, ο ψυχοεκπαιδευόμενος μαθαίνει πώς λειτουργούν οι ανθρώπινες σχέσεις και μπορεί να συνειδητοποιήσει πώς λειτουργεί ο ίδιος. Όπως προανέφερα, είναι απίθανο ένας νάρκισος να αναγνωρίσει την αξία της ψυχοεκπαίδευσης και να ασχοληθεί με αυτή ακόμη και αν παρακολουθήσει για παράδειγμα μια ψυχοεκπαιδευτική εισήγηση όπως αυτή, θα αποτύχει να αναγνωρίσει τον εαυτό του στο ρόλο του νάρκη σου. Από την άλλη μεριά, ένα θύμα, ένα συνεξαρτόμενο, μπορεί να ωφεληθεί εξαιρετικά από την ψυχοεκπαίδευση. Να αποτελέσει ψυχολογική γνώση το ξεκίνημα μια διαδρομή ψυχοσυναισθηματική αυτογνωσία που να καταλήγει στην ουσιαστική απελευθέρωση του. Για να επιτευχθεί όμω η απελευθέρωση, δεν αρκεί η ψυχοεκπαίδευση. Είναι απαραίτητη και χρειάζεται απαραίτητο και η ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία είναι μια σειρά προσωπικών συναντήσεων με ένα ειδικό ψυχική υγεία, συνήθω ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή, ο οποίο διαμέσου τη θεραπευτική σχέση βοηθάει το θεραπευόμενο να επεξεργαστεί τις δυσλειτουργικότητες στη ζωή και την προσωπικότητά του να επισκεφτεί τα τραύματα της παιδικής του ηλικία και να τα διαχειριστεί με έναν υγιή τρόπο, να μάθει να χρησιμοποιεί υγιείς, υγιείς μηχανισμούς άμυνας, τους οποίους διδάσκει τόσο ο θεραπευτής, όσο και η ίδια η θεραπευτική σχέση. Μέσα στη ψυχοθεραπευτική σχέση και μέσα από αυτήν, ο θεραπευόμενος μαθαίνει να αγαπάει και να εκτιμάει τον εαυτό του, να προστατεύει τον εαυτό του από την όποια μορφή κακοποίησης, να έχει το θάρρος να σπάσει τα δεσμά της συνεξάρτησης και της θυματοποίησης. Η ψυχοεκπαίδευση είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την προσωπική ανάπτυξη ενός ανθρώπου που χειραγωγείται. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα θερμοκήπιο στο οποίο ενδυναμώνεται ψυχικά ο θεραπευόμενος και μαθαίνει και εμπεδώνει την προσωπική του αξία, καθώς και τρόπους με τους οποίους να ζει με βάση την αξία του αυτή. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούμαστε να έχουμε αγάπη, σεβασμό, ελευθερία και υγιείς ανθρωπίνες σχέσεις. Είναι απαραίτητο να το μάθουμε αυτό και να διδαχθούμε μεθόδους και πρακτικές για να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Η ψυχοεκπαίδευση και η ψυχοθεραπεία είναι δύο πολύτιμα εργαλεία που συνεισφέρει η ψυχολογία σε αυτή την προσπάθεια. Αυτά είχα να σας πω. Αυτή είναι, ήταν η εισήγησή μου και είμαι στη διάθεσή σας. Hey. να σας συγχαρούμε, ήταν εξαιρετική. Ε, θα ήθελα πραγματικά να κρατήσουμε για μία ακόμη φορά αυτή την καταπληκτική φράση που είπατε στο πρώτο τελευταίο slide σας, ότι όλοι οι άνθρωποι δικαιούμαστε την αγάπη μετά από αυτή την εισαγωγή μάθαμε κανονικά την είπα να πει, και τι είπα να πει ε, το είπατε. Συνεξαρτόμενο, ναι και όλους αυτούς τους όρους, ε, νομίζω ότι ε, είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε ακόμη περισσότερο μέσα από την καθηγήτρια της Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτιστικής Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ, την κυρία Σαμπίν Kells Φόισλεα. Να σας βλέπω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Την απόλαυσα. Μου θυμίζει τον Ράινχαρτ Χάλε και το βιβλίο του «Η παγίδα του ναρκισισμού», όπου γράφει ότι η ναρκίσι δεν επιδέχονται θεραπεία και γράφει ότι οι ίδιοι αντιτίθενται, είναι ανθεκτικοί στην ψυχοεκπαίδευση ή στην ψυχοθεραπεία. Υποθέτω ότι στην κλινική πράξη σας έχετε να κάνετε με τα θύματα τα οποία χρειάζεται να χειραφετηθούν, πρέπει να χειραφετηθούν, δηλαδή και η ίδια η νάρκηση, και δεν τα καταφέρνουν. <laughs> Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πώς μπορεί κανείς να να ενθουσιασεί τους ναρκισσούς από την αντίθεση από τον σε, με το σεβασμό με όλα αυτά τα οποία παρουσιάσατε σε ότι ε, ως προς τα θύματα τους και πώς το βλέπετε κοινωνικά ε, για να το γενικεύσω πώς είναι μια κοινωνία όταν τα θύματα χειραφετούνται. τι συμβαίνει με τους ναρκισ με τους τότε πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία τους νάρκισους, ιδιαίτερα στον εργασιακό χώρο, όπου έχουμε μία τέτοια σχέση ε, αλληλεπίδρασης. Ή διαφορετική, τέλο πάντων, από άλλες σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και κέρια ερώτηση. Έχω μια μικρή πρόγευση για αυτό που ρωτάτε. Όπως αναφέρθηκε, η μεγάλη μου αγάπη, είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μου κανάλι στο YouTube, που αυτή τη στιγμή αριθμεί, απαριθμεί 65.000 συνδρομητές. Εκεί είμαστε μια ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα, η οποία τα τελευταία τρία χρόνια ανεβάζουμε καθημερινά βίντεο, τα οποία συζητάμε. Για να καταλάβετε, παρουσίαζα την πρώτη σε τηλεθέαση σε καθημερινή εκπομπή στην Κυπριακή Τηλεόραση, και το 2019 συνειδητά σταμάτησα να κάνω τηλεόραση και αφοσιώθηκα στο YouTube, γιατί ακριβώς είδα ότι αν δημιουργήσεις μια κοινότητα στην οποία μαζεύονται άνθρωποι που έχουν παρόμοιες εμπειρίες και ενδυναμώνει ο ένας τον άλλον, τότε μπορείς να κάνεις αλλαγή στον κόσμο. Και είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ περήφανη και είναι το πιο αγαπητό μου παιδί το κανάλι μου στο YouTube, παρόλο που έχω και ανθρώπινα παιδιά, έχω και σκυλί, έχω γράψει και βιβλία και είναι το πιο αγαπημένο μου παιδί. Τι έχουμε καταφέρει εκεί πέρα. Έχουμε καταφέρει να δίνουμε θάρρος ο ένας στον άλλον, να ενδυναμώνουμε ο ένας στον άλλον όταν περιγράφει τις δυσκολίες του, γιατί στο κανάλι μου ε, παίρνω email από τους ανθρώπους που συμμετέχουν και φτιάχνω βίντεο με απάντηση στα email, τα οποία συνήθως είναι τέτοιου είδου σχέσεις που περιγράφουν. Και τι συμβαίνει, με, εννοείται ότι σε ένα τέτοιο χώρο έχουν παρεσφρήσει και ενάρκηση. Γιατί δεν είχα μόνο τη δική μου τηλεοπτική εκπομπή, παρουσιαζόμουν και σε εκπομπές πολύ ψηλής τηλεθέασης στην Ελλάδα. Άρα αρκετός κόσμος με ακολούθησε στα social media και στο κανάλι μου στο YouTube, οι οποίοι δεν είχαν σχέση με την ψυχοεκπαίδευση ή με την πνευματικότητα, αλλά επειδή με είδαν, για παράδειγμα, να παρουσιάζουμε στην εκπομπή τη Ελένη Μενεγάκη, που είναι μια πολύ γνωστή και διάσημη τηλεπαρουσιάστρια στην Ελλάδα, σου λέει Αυτή είναι διάσημη, α την ακολουθήσουν. Άρα είχαμε την εμπειρία αυτή μέσα στο κανάλι μα, μέσα σε αυτή την ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα, να παρεσφρήσουν και να Οι οποίοι προσπαθούσαν με διάφορου τρόπου να πολεμήσουν τους ανθρώπους που χειραφετούνταν. Δηλαδή, τοξικά σχόλια. Σχόλια τα οποία να υπονομεύουν την αυτοεκτίμηση του ανθρώπου που μοιράστηκε την ιστορία του. Σχόλια και καλυμμένου μισογυνισμού. Σχόλια και καλυμμένου μισογυνισμού. Και μία έτσι πολύ ύπουλη χρήση των μεθόδων του ψυχολογικού πολέμου. Αποφάσισα σύνειδητα ότι στο κανάλι μας δεν χωράνε τέτοιοι τύποι. Έτσι άρχισα να μπλοκάρω όλους, όσους όλους όσοι λειτουργούσαν αρκησιστικά. Τι έγινε, αυτοί έκαναν καινούργια προφίλ, ξαναέμπαινα στο κανάλι και άφηναν τέτοια σχόλια. Αλλά η ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα που έχει δημιουργηθεί έχει τόση δύναμη, δηλαδή τα πρώην θύματα τα οποία ε, ε, ενισχύουν ένα ένας τον άλλον έχουν τόση δύναμη, οπότε οι νάρκησοι σηκώνονται και φεύγουν. Παίρνουν το κουβαδάκι τους και πάνε σε άλλη παραλία. Αυτό για μένα θα ήταν ιδανικό να συνέβαινε σε όλη την κοινωνία. Γιατί άμα καθίσουμε να δούμε λίγο τις στατιστικές θα έλεγα ότι υπάρχουν περισσότεροι συνεξαρτόμενοι παρά στην κοινωνία μας. Άρα, εάν οι, να, εάν οι συνεξαρτώμενοι αναγνωρίσουμε το ζήτημά μα και φροντίσουμε να ενδυναμωθούμε και να στηριχτούμε μαζί με άλλου που βρίσκονται στην ίδια θέση, τότε θα μπορέσουμε ιδανικά να αποκτήσουμε περισσότερη δύναμη από του ναρκισσούς. Γι' αυτό το λόγο, και όσον αφορά στο mobbing, που είναι η παρενόχληση στον εργασιακό χώρο, συμβουλεύω του ανθρώπου που δέχονται mobbing να πλησιάσουν άλλους συναδέλφους τους που επίσης δέχονται μόπινγκ και να συνδεθούν μαζί τους και να διαμορφώσουν μαζί τους συμμαχίες αγάπης και συμμαχίες αλληλοϋποστήριξης. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και... Ακήσω. Έχουμε μία ερώτηση ακόμα για σας από τον οικονομολόγο και υποψήφιο διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο του Λάφμπορο, τον κύριο Μιχάλη Γιαννουλάκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα από Λονδίνο. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας απόψε. Καλησπέρα. Προματικά απολαμβάνω όλες τις και ιδιαίτερα όταν ε, θέτουμε και ένα επιστημονικό πλαίσιο για κοινωνικά... Ε, δρόμενα και το τι γίνεται. Ε, δε θα είναι πολύ σύντομη η ερώτησή μου, αλλά νομίζω είναι κάτι το οποίο όλοι το έχουμε σκεφτεί. Ε, θα ήθελα να ευχαριστούμε πολύ για την, ε, για την εισήγηση. Ε, μίλησες για δύο κατηγορίες ανθρώπων, κυρίως, τους νάρκησους και τους συνεξαρτόμενους. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον στα οικονομικά, για να μιλήσω σαν οικονομολόγος, η, το timing. Και είναι και πολύ σημαντικό και στην Ελλάδα μας, γιατί όταν λέμε κάτι είναι ωραίο, έχει μέσα την έννοια τη ώρα και την έννοια του κέριου. Εγώ θέλω να ρωτήσω όταν κάποιο δεν είναι αποκλειστικά συνεξαρτόμενο, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία που έχει διαμορφώσει αυτό το ψυχολογικό προφίλ. Έχει ένα υγιές ψυχολογικό προφίλ, Αν μου επιτρέπετε αυτή. Ένα πιο ισορροπημένο ίσω. Ναι, ένα πιο ισορροπημένο. Όχι τόσο ακραίο. Ε, και βρεθεί σε ένα εργασιακό χώρο με έναν άρκησο, ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να φύγει, Όταν ο έτσι εξοπλιστεί με όλα αυτά τα όπλα και κάνει ε, όλα αυτά τα, 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 τα πράγματα που αρέσουν σε έναν άρκησο, mobbing, gossiping ε, και όλα αυτά. Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή, πότε πρέπει να φύγει, πότε πρέπει να αποχωρήσει από αυτή τη συναλλαγή, όπω λέμε στα οικονομικά, μεταξύ του εργαζόμενου και του συνεργαζόμενου ή και ακόμα του αφεντικού, του μάνατζερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση και που έρχεται και από ένα νέο άνθρωπο που είναι από ένα διαφορετικό χώρο ο οποίο όμως δεν είναι και τόσο διαφορετικός γιατί υπάρχει και ψυχολογία των οικονομικών και υπάρχουν και τα οικονομικά της ψυχολογίας. Ε, θα το απαντήσω αυτό ε, απαντώντας και σε μια ερώτηση που είδα στο chat που είναι ενδιαφέρουσα και έχει ρόλο με αυτό. Ρωτάει ο, ο Ιωάννης Κούρτης, ανήκουμε όλοι στη μία ή την άλλη κατηγορία ή υπάρχουν και γκρίζε ζώνε, δηλαδή να με συνεξαρτώμενα χαρακτηριστικά και συνεξαρτώμενη με αρκιστικά χαρακτηριστικά. Κυρίω ανήκουμε στη μία κατηγορία. Μπορεί να έχουμε κάποια χαρακτηριστικά από την άλλη κατηγορία, αλλά οι προθέσει μα, τα κίνητρά μα, όταν ξεκινάμε να συνδεόμαστε με του άλλου, είναι είτε κίνητρα αγάπη και καλοσύνη, είτε κίνητρα κακίας. Άρα, μπορεί ένα συνεξαρτώμενο να παρουσιάσει κάποια ναρκιστικά χαρακτηριστικά ή ένα νάρκισσος κάποια χαρακτηριστικά συνεξάρτηση, αλλά είναι δευτερεύοντα χαρακτηριστικά. Τώρα, στην ερώτηση του Μιχάλη. Όταν έχει υγιή προσωπικότητα και βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι ναρκισό, θήτη και κακοποιητής, πολύ σύντομα θα αρχίσει να νιώθεις δυσφορία δεν θα νιώθεις καλά. Μπορεί, εάν δεν είσαι υποψιασμένος για αυτή τη δυναμική των ανθρωπίνων σχέσεων και αν δεν σου έχει τύχει στο παρελθόν να βιώσεις ναρκισιστική κακοποίηση, ναρσισίστικα ποιους, να μην αντιληφθεί ότι το πρόβλημα προέρχεται κατευθείαν, να μην αντιληφθεί κατευθείαν ότι το πρόβλημα προέρχεται από εκείνη την πηγή η μορφή εξουσίας. Θα αρχίσεις ίσως να προβληματίζεσαι μήπως κάτι δεν πάει καλά μαζί σου. Στη συνέχεια, είναι αναπόφευκτο να κατανοήσεις ότι το πρόβλημα προέρχεται από τον Άρκησο, επειδή ο Άρχισο θα χρησιμοποιήσει επανειλημμένα ο, τους τρόπους με τους οποίους προσπαθεί να υποδουλώσει τα θύματα του, οπότε θα το αντιληφθείς. Όταν το αντιληφθείς, εκεί έχεις ένα δίλημα. Να σηκωθώ, να φύγω, να γλιτώσω από όλα όσα μου κάνει αυτός. Ή να... Α, Παραμείνω να αντισταθώ για να μην χάσω τη δουλειά μου, για να μην χάσω το διδακτορικό μου που κάνω, για παράδειγμα, ή για να μην χάσω την έρευνά μου, ή για να μην χάσω το οποιοδήποτε όφελο έχω, το live stream, την βιωσιμότητα, την επιβίωση μου από εκεί. Η ώρα που φεύγουμε είναι η ώρα που νιώθουμε ότι σταματούμε να είμαστε λειτουργικοί. Ότι έχει επηρεαστεί η λειτουργικότητά μα. Αν επηρεαστεί ο ύπνο μα, αν επηρεαστεί το φαγητό μα, αν επηρεαστεί η διάθεσή μας, αν ανεβούν τα επίπεδα του άγχους μας, αν βρίσκουμε τον εαυτό μας να μην είναι παραγωγικός, σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει ήδη να αρρωσταίνουμε από την τοξικότητα με την οποία μας ποτίζει ο αρχισός και τότε ναι θα σηκωθούμε να φύγουμε για να γλιτώσουμε την υγεία μας. Γιατί δυστυχώς μου έχει τύχει και επειδή και 25 χρόνια που εργάζομαι ως ψυχολόγος έχω δει χιλιάδες περιστατικά και στο διάβα των χρόνων έχω δει περιστατικά ανθρώπων που τους α, επέμενα, του σύστηνα με ένταση, με πάθος να χωρίσουν από μία κακοποιητική σχέση με έναν ναρκισό ή να φύγουν από ένα περιβάλλον εργασίας το οποίο δέχονταν ε, ναρκισιστική κακοποίηση, απέτυχα στο να τους πείσω και μετά, επειδή, όπως ξαναλέω, έχει πολλά χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, έμαθα για το ότι αρρώστησαν με καρκίνο, με αυτοάνωσα νοσήματα, έχασαν την υγεία τους και εκ των υστέρων, δυστυχώς, δε, δεν θέλω να βγαίνω σωστή, λυπάμαι πάρα πολύ όταν συμβαίνει αυτό, ήρθαν και μου είπαν, είχε δίκιο, αν σε άκουγα και έφευγα πιο νωρί, θα είχα την υγεία. Δηλαδή, οι άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να βάζουμε κάποιες προτεραιότητες και η ψυχική και η σωματική μας υγεία είναι πάνω από οποιαδήποτε επαγγελματική καταξίωση, από οποιοδήποτε τίτλο και από οποιοδήποτε άνδρα ή οποιαδήποτε γυναίκα ή οποιοδήποτε κοινωνικό στερεότυπο, για να αναφερθώ και στην πρώτη εισήγηση, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό δίνει πάσα και σε αυτό που ξέρουμε από τον Ιπποκράτη, ότι η ψυχική υγεία είναι το πρώτο που επηρεάζει τη σωματική υγεία. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ε, δείχνει και η ψυχολογία αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να απαντήσω μια ακόμη ερώτηση που είναι στο chat. Λέει, τι βοηθάει απέναντι σε έναν αρχισιστικό συνεργάτη, το να του αντιστεκόμαστε ή να τον αποφεύγουμε, να γινόμαστε κρίση βράχη. Εάν δεν μπορούμε να φύγουμε από ένα εργασιακό χώρο, έχουμε ένα συμβόλαιο που θα τελειώσει σε τρει μήνε, για παράδειγμα, ή υπάρχει κάποιο άλλο λόγο, προσπαθούμε να είμαστε αδιάφοροι απέναντι στους ναρκισσούς, γιατί οι νάρκισοι θρέφονται είτε με το θυμό μας, είτε με την αγάπη μας. Άμα βλέπουν ανθρώπους αδιάφορους που δεν έχουν κάτι να πάρουν από αυτούς, φεύγουν. Αυτά. Συγγνώμη που πήρα περισσότερο χρόνο. Παρακαλούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.